Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Όπως κάθε χρόνο, από τις αρχές μέχρι τα μέσα Ιουλίου, το Farm and Health Conference είναι κοντά σας και ασχολείται και επιθυμεί να αναδείξει την επικαιρότητα στον χώρο της υγείας, όχι μόνο βέβαια λόγω του κοροναϊού. Η κρίση της πανδημίας, εκτός των άλλων, ανέδειξε την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας. Για μια ακόμη φορά όμως έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες και τα κενά του, κάνοντας επιτακτική την ενίσχυση, χρηματοδότηση και αναδιοργάνωσή του. Η κυβέρνηση διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναγνώρισε τη σημασία του ΕΣΥ και δεσμεύτηκε για αλλαγές, εξαγγέλλοντας μέτρα για την ενίσχυσή του τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπομές. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας υποχρηματοδοτείται από κράτος και αντιστρόφως ότι στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλές οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τους περισσότερους γιατρούς αναλογικά με τον πληθυσμό μας, υπάρχουν προβλήματα προς των πολιτών σε ειδικούς γιατρούς. Το μείζον ερώτημα βεβαίως που θα θέσουμε και στο συνέδριο είναι αρκεί η αύξηση των δημοσίων δαπανών και η πρόσληψη επιπλέον γιατρών και νοσηλευτών για να βελτιώνουν οι υπηρεσίες. Όλοι οι ειδικοί και αναλύσεις Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, μερικούς από τους οποίους θα έχουμε στο συνέδριο, επισημαίνουν ότι χρειάζονται και τολμηρές διαρκτικές αλλαγές με κύρια κατεύθυνση τον επαναπροσανατολισμό του συστήματος υγείας με αιχμή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στόχος λοιπόν αυτής της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, στην οποία σας καλωσορίζω, είναι στο να αναδείξει ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ΕΣΥ, καθώς και οι θέσεις και προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.